Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στη μνήμη του αγωνιστή Γιάννη Ιωαννίδη, ο εγγονός του αγωνιστή. Και ο δυσέγγονος. Ο Δήμαρχος Ιτίας. Οι αντιδήμαρχοι Σιτίας, Κώστας Τιμπεριού και Μάνος Δρακάκης. Ο διοικητής 11ης ΜΗΣΕΠ. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιθινών. Θα ακολουθήσει ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του αγωνιστή Γιάννη Ιωαννίδη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Πιστή στο ετήσιο ραντεβού στη μνήμη του ήρωα αγωνιστή Γιάννη Ιωαννίδη. Είμαστε και φέτος στις Λιθίνες με την οικογένειά του. Φέτο όμως με διαφορετικές συνθήκες. Με μια ισχυρή απουσία. Λείπει ο Φίβος. Ο γιος του Γιάννη Ιωαννίδη. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε και αυτός το στίγμα του στην κοινωνική ζωή όχι μόνο του τόπου αλλά όλης της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε με τους αγώνες του, με το ήθος του, με την καθημερινότητά του τον τόπο. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την οικογένεια, διότι πραγματικά όλοι οι Ιωαννίδες είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, Γιάννη. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά να είστε καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στην οργάνωση, στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Λιμπερίου. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ξαναβρισκόμαστε εδώ. Πράγματι, Δήμαρχε, έχεις δίκιο, είναι μια ιδιαίτερη έτσι χρονιά αυτή, γιατί στη χρονιά αυτή χάσαμε το Φίβο, τον πατέρα μου. Θέλω να σας πω πολύ σύντομα. Να σας διηγηθώ μια ιστορία. Εγώ γνώρισα τον πατέρα μου όταν ήμουν 7-7,5 χρονών. Τότε βγήκε από τη φυλακή επί Χούντας. Είχε κάτσει 6 χρόνια μέσα, είχε μπει φυλακή όταν ήμουν ενός έτους. Και το πρώτο πράγμα που ήθελε να κάνει, από τα πρώτα πράγματα που ήθελε να κάνει, ήθελε να έρθει εδώ στις Λιθίνες και να φτιάξει τον τάφο του παππού μου, του Γιάννη Ιωαννίδη, γιατί είχε ταφεί στο σημείο που είχε σκοτωθεί, αλλά υπήρχε μια απλή τσιμεντόπλακα, δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ένα σταυρό. Και είχαμε έρθει εδώ πριν από 50 ακριβώς χρόνια, τον Ιούλιο του 1974. Είχαμε βρει κάποιοι μαστόρους, είχαμε βγει κάποια μάρμαρα. Και την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να φτιάξουν τον τάφο, σηκώθηκαν να φύγουν οι εργάτες, διότι κηρύχθηκε η επιστράτευση λόγω της εισβολής στη Χούντα. Και μετά έγιναν τα γνωστά γεγονότα που συνοδεύουν τη μεταπολίτευση, όπως λέμε, δηλαδή την αρχή της δημοκρατίας στη χώρα, το 1974, την επέτειο των 50 χρόνων, τιμούμε φέτος. Και θυμάμαι τον πατέρα μου να παρακαλάει τους εργάτες τουλάχιστον να καλύψουν πρόχειρα τον τάφο για να μην μείνει ξεσκέπαστος. Και μετά από λίγα χρόνια ήρθαμε και φτιάχτηκε αυτό το μνημείο
με τη μέρημνα του γνωστού Γλύπτη του Κώστα Πλουβάτου. Όχι να το πω αυτό, γιατί ο πατέρας μου γράφει στο βιβλίο το αυτοβιογραφικό ότι ο θάνατος του πατέρα του, ο σκοτωμός του πατέρα τους Γερμανούς κατακτητές τον καθόρισε τον ίδιο και προφανώς αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που και ο ίδιος έδωσε τους αγώνες που έδωσε και τις έκανε τις θυσίες που έκανε για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Αυτά έχουν σημασία να λέγονται, γιατί ναι μεν εδώ στη Σιτία και εδώ στις Λιθίνες έχουμε μάθει να τιμούμε τους αγώνες με τον δικό μας τρόπο, που είναι ένας χαρούμενος τρόπος. Δεν είμαστε χαροκαμένοι, δεν είμαστε μαυροκαμισάδες, δεν είναι αυτό το στυλ μας, δεν είμαστε, πώς να το πω, δεν κλαίνε όλη τη μέρα τη μοίρα μας. Με χαρά, με τραγούδι, με γέλιο θέλουμε να τιμάμε τους δημοκρατικούς αγώνες, αλλά πρέπει να τους τιμάμε και πρέπει να θυμόμαστε ότι χάρη σε αυτές τις θυσίες έχουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία τη σήμερα η μέρα. Να είστε καλά όλοι, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε ένα απλό θεσμό, ο οποίος αναδεικνύει τον αγώνα, την επιμονή και την πίστη στις αξίες και τιμά έναν πολύ μεγάλο ήρωα της Κρήτης, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Έναν άνθρωπο που δεν αγωνίστηκε μόνο για τη δική του ζωή, αλλά για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του τόπου μας. Ένας άνθρωπος που κατάγεται από εδώ, που είναι απόγονος μιας οικογένειας που μεταλαμβάνεται και στις επόμενες γενιές, με βαρύ και βαθύ το αίσθημα του καθήκοντος και της προσφοράς, και οι επόμενες γενιές μετά από αυτό, όπως και τα δύο τα παιδιά, σημαδεύουν την ίδια ιστορία στην ίδια κατεύθυνση. Έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε πίσω το στίγμα όχι μόνο σαν αγωνιστής, αλλά και σαν αφοσιωμένος πολιτικός και σαν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και θα είναι μια μορφή ηρωική. Σήμερα λοιπόν, σε αυτόν τον αγώνα, στο 43ο Ιωαννίδιο δρόμο, που για μένα ήταν ο πρώτος που βρίσκομαι με την ιδιότητα του βουλευτή εδώ, ένιωσα ότι κάθε βήμα στο δρόμο ή στη ζωή, κάθε τι που κατακτάμε, απαιτεί πίστη, θάρρος, αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν ένα παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συγχαρώ και εγώ το Δήμο Σιτίας, την κοινότητα των Λιθινών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Λιθινών. Ναι, όντως η απώλεια ενός τόσο σημαντικού άνθρωπου όπως είναι ο Δήμος Ιωαννίδης είναι πολύ έντονη και θα μείνει έντονα σε πολλά σταυροδρόμια της ζωής μας, όχι μόνο σε αυτή την ημέρα. Λοιπόν, το μόνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι κάθε βήμα που κάνουμε προς την προσπάθεια και τον αγώνα είναι ένα βήμα προς την ελευθερία, είτε την ατομική είτε τη συλλογική, και αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας το έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Τον πρώτο καθηγητή, το 539 Πέτρος Κουρουπάκη. Νούμερο 35, Πέτρος Φραγιαδάκη. Νούμερο 225, Ελευθεριάδη Μάριο. Μπράβο! 2.17, Παυλοπούλου Ποτινή.